Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Διαλύουμε την μαγιά και τη ζάχαρη στο μισό χλιαρό νερό. Προσθέτουμε 2 κουταλιές αλεύρι, ανακατεύουμε και αφήνουμε για 5 λεπτά. Ρίχνουμε το υπόλοιπο νερό, το λάδι, περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λίγο αλάτι και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνουν ζύμοι. Την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος. Σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς σε αλευρωμένη επιφάνεια. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Την χωρίζουμε σε 12 μπαλάκια. Τα ανοίγουμε σε στενό μακραφύλλα. Και δίνουμε σχήμα από πενιρλί. Βουτυρώνουμε ή λαδώνουμε το εσωτερικό μέρος. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Αλείφουμε το εξωτερικό μέρος με κρόκο αυγού. Τοποθετούμε γέμιση της αρεσκίας μας. Στο άρθρο θα βρείτε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε. Και ψήνουμε τα πενιρλί μας στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!